Λοιπόν, επανήλθαμε και είμαστε εδώ με την Αμαλία την Κάτσου, τον Βασίλη Τζεκούρα, την κύρα την Αδάμ και τώρα θα πάμε στο πολιτικό κομμάτι. Είπαμε τα μεταναστευτικά, είπαμε τι είπε ο τραπεζίτης ο κύριος Στράγγη. Να κρατήσουμε λοιπόν ότι δεν σύμφωνα με τα λεγόμενα του, πώς τον είπε, Σούπερ Μάριο τον λες. Σούπερ Μάριο. Ναι, δεν θα γίνει κούρεμα των καταθέσεων στην Ελλάδα. Μέχρι να τελειώσει η ανακεφαλοποίηση, να το πω εγώ για να μας εντάξει. Πολύ σωστά το πες. Ωραία. Γιατί, άρα θα ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανακεφαλοποίηση. Όταν τελειώσει, θα υπάρχει περιθώριο, όχι. Όχι, προσθέλειωσε. Το απέκλεισε εντελώς. Το απέκλεισε λοιπόν. Το απέκλεισε. Ο κίνδυνος είναι μέχρι να ανακεφαλοποιήσει. Ο κύριος Σαντάζη. Και λέει ο Ντράγκη, μέχρι τότε δεν υπάρχει. Και μέχρι τότε δεν υπάρχει περιθώριο. Άρα μετά δεν γίνεται. Ο κύριος Ντράγκη είναι πονηρός. Ναι. Διότι δεν μας εγγυάται. Ναι. Μετά από την 1η-1η τι θα γίνει. Δεν θα έχουμε διάσωση τράπεζα. Θα ξαναπεί αυτό, αλλά μην πάμε τόσο μακριά. Θα έχει ολοκληρωθεί, ανακεφαλοποίηση αυτό. Θα δούμε. Λοιπόν, είναι πονηρός ο κύριος Ντράγκη, έτσι θα το έχουμε υπόψη. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι. Λοιπόν, στο πολιτικό κομμάτι να ξεκινήσουμε από τις δημοσκοπήσεις, να δούμε τις δύο καρτούλες. Οι δύο τελευταίες, βάλτε την Άλκο ναι, από το Newsweek και μετά βάλουμε τη GPO που δημοσιοποίησε το Μέγκα. Στη μία είναι μπροστά ο ένα, στην άλλη είναι μπροστά ο άλλο, κατά 0,5%. Στο όριο στατιστικού λάθους είναι. Ο κύριος Τσεκούρας τη μία διαβάσει, μετά θα διαβάσει η κυρία Κάτσου. Λοιπόν, πάμε να τη δώσουμε, τη δίνουμε, ωραία. Είναι από το Newsweek, είπαμε, είναι 23% ο ΣΥΡΙΖΑ, 22,6% είναι η Δημοκρατία. 0,4% υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Σαφή. Τρίτη Χρυσή Αυγή με 6,1, το Ποτάμι 4,4, το ΚΚΕ 5,5, η Ανεξάρτητη Έλληνες 2%, το ΠΑΣΟΚ με 4,2, η Λαϊκή Ενότητα με 3,9, η Ένωση Κεντρών 3,6%. Άλλο 3,5%, Λευκό 2,2%, Αποχή 5%, η Αναποφάσιστη 14%. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και την άλλη καρτούλα της GPO για το Μέγκα. Να μας διαβάσει η κυρία Κάτσου. Ορίστε. Λοιπόν, πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι κι όμως. Είναι πρώτα η Νέα Δημοκρατία. Είναι η περίφημη αυτή GPO για το Μέγκα. Η μοναδική που δίνει μπροστά τη Νέα Δημοκρατία με 25,3%. 25% ο ΣΥΡΙΖΑ. 4%. Όχι, να τα λέμε με τη σειρά που είναι για να μπερδεύουμε τον κόσμο κατά σειρά. Είναι 5,5, δεν το έχει η εταιρεία δημοσκοπήσεων έτσι. Είναι 5,5 ναι. Χρυσή Αυγή, αλλά εμείς να τα λέμε έτσι. Τρίτο κόμμα. Ωραία, 5,3 το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ. 5,1 το ΚΚΕ. Ναι. 4,6 το Ποτάμι. Το Ποτάμι. 4% Λαϊκή Ενότητα. Μετά πάμε στο 3,2%. Που είναι. Είναι ο κύριος Λεβέντης. Είναι ο κύριος Λεβέντης. Ναι, ναι, ναι. 3% για να εξαρτηθεί Έλληνες. Μάλιστα. Και 12,8%. Λοιπόν, ένα σχόλιο σύντομο όλοι. Πάμε στην κυρία την Αδάμ και μετά στο Βασίλη Τζεκούρα, στην Αμαλία την Κάτσου και στο τέλος θα πω και εγώ την γνώμη μου. Με βάση την πρόοδο των σφιγμομετρήσεων που επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι αποτυπώνουν την εικόνα της στιγμής. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτή τη στιγμή, και σήμερα, 5η-3 Σεπτεμβρίου. Στις σφιγμομετρήσεις. Ναι. Έχουμε 15 μέρες μπροστά μας. 15 παραπάνω έχουμε. Πώς έχουμε. 15 εργάσιμες προεκλογικές μέρες είναι, έτσι. Ακριβώς 15 εργάσιμες προεκλογικές μέρες. 15 μέρες, έτσι, μέχρι τις εκλογές. Εργάσιμες, είναι, έτσι. 7, ναι. Γιατί μετά δύο μέρες παύσης εργασιών. Σωστά. 17. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Η αυτοδυναμία φεύγει από το προσκήνιο οριστικός, νομίζω, πλέον και φοβούμαι ότι δειλά-δειλά κάνει την εμφάνισή της στο πάλκο της προεκλογικής περίοδου η αβεβαιότητα. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή το οποίο με τη βοήθεια ενός άλλου και μόνον θα μπορέσει να φτιάξει μία κυβέρνηση σταθερή που είναι και το μεγάλο και αναμφισβήτητο στόχος αυτών των εκλογών. Παρατηρούμε ότι στα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ εν δυνάμει είναι ότι τα ποσοστά αυτά που εμφανίζει κατώτερα βεβαίως σε αρκετές μονάδες σε σχέση με το αποτέλεσμα του Ιανουαρίου παρουσιάζει χαμηλή συσπήρωση, δηλαδή είναι γύρω στο 50%, επομένως τις επόμενες δύο εβδομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ εν δυνάμει μπορεί να αυξήσει την προσέλευση ψηφοφόρων προς αυτόν και επομένως να αυξήσει τα ποσοστά του. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία κρατιέται σταθερή, αλλά με ένα ποσοστό συσπήρωσης 75% και πάνω
που δύσκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι θα πάρει όλο το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εν ολίγης, για να μην κουράζουμε τους τηλεθεατές, η προεκλογική περίοδος και τα ποσοστά αυτή τη στιγμή προσομοιάζουν απόλυτα με τα συστήματα στα προπό που παίζουμε, ένα, δύο, τρία, ποιος θα κάνει κυβέρνηση, τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει. Άρα να κρατήσουμε την αβεβαιότητα που βλέπεις για την ώρα. Σιγά σιγά μπαίνει η αβεβαιότητα. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ η έχει... Η οποία μέχρι τις εκλογές μπορεί να γίνει βεβαιότητα, κυρία Αδάμ. Είπα, προβάλλει στο πάλκο η αβεβαιότητα. Αυτό, μέχρι να μείνει στο πάλκο... Μέχρι να μείνει στο πάλκο θέλει πολλή δουλειά ακόμα και είπαμε. Να σημειώσουμε ότι στα ψήν του κυρίου Τσίπρα είναι η εικόνα του και μόνον έναντι του κυρίου Μεϊμαράκη, την οποία πρέπει να κεφαλοποιήσει. Στα μείον του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο χειρισμός κατά την άποψή μου. Η χαμηλή συσπήρωση. Του ΦΠΑ, όχι. Α, γιατί... Του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και δεν ξέρω πώς θα χειριστούν και το αγροτικό θέμα για τις μεγάλες αγροτικές περιοχές, θεωρώντας εκ των προτέρων ότι αυτά τα πρόχειρα και ευφυή που λέει ο κύριος Μεϊμαράκης ότι εγώ δεν ψηφίζω τίποτα από το αγροτικό νόμο και στελέχη του άκουσα να λένε εντάξει ρε παιδιά μια αύξηση στα τσιγάρα και το εσωχαρίσαμε, όμως... αυτά είναι αστεία. Ναι. Τέλος, κρατώ τη σημερινή ανακοίνωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εν ώψη της Συνόδου των G20, οι οποίοι βεβαίως οι άνθρωποι είναι πάντα... Θα γίνει το Σαββατοκύριακο στην Άγκυρα. Ακριβώς, οι οποίοι είναι πάντα ξινοί, δεν το συζητάμε. Ναι. Αυτοί προβλέπουν μία επιδείνωση των προοπτικών της οικονομίας λόγω πολιτικής αβεβαιότητας που προέρχεται από το ενδεχόμενο μη εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Αυτό έχει επίπτωση στην κουβέντα για το χρέος, η οποία και αυτή θα καθυστερήσει, γιατί ώσπου να γίνει η κυβέρνηση να μπουν τα μεσοπρόθεσμα, τα προαπαιτούμενα κτλ. Θα πάμε το Δεκέμβριο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε. Έχετε είδηση. Ναι. Να πούμε την είδηση. Λοιπόν, και μετά... έχει μιλήσει ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο κύριος Βίλιαμ Μάρεϊ, σχετικά με την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και είπε ότι βρίσκεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συνεργάζεται με την υπηρεσιακή κυβέρνηση σε τεχνικό επίπεδο, ενώ αναμένει για το συγκεκριμένο θέμα, για τα περαιτέρω, τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου. Λίγη ώρα νωρίτερα στο CNBC είχε μιλήσει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τζακ Λιού, και δήλωσε ότι είμαστε κοντά στο να υπάρξει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Έχουμε ήδη συζητήσει με τους Ευρωπαίους και είμαστε έτοιμοι να βρούμε λύση στο θέμα. Βλέπεις ότι ανοίγει λοιπόν η βεντάλια. Κάνει το καθήκον του ο κύριος Λιού. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν συζητήσεις και ότι έχει κλειδώσει και ότι απλώς περιμένουν να τελειώσουν οι εκλογές για να γίνουν. Δηλώσει και το γεγονός ότι ακούγονται 15 μέρες πριν τις εκλογές, θα τις βρούμε μπροστά μας στην προεκλογική περίοδο, θα τις βρούμε στις τηλεμαχίες, στις συζητήσεις κλπ. Θα χρησιμοποιήσει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας σίγουρα. Να διευκρινίσουμε ένα πραγματάκι για το χρέος, γιατί πλέον δεν έχουμε περιθώρια. Ναι, ούτε ελπίδων, ούτε και απεσιοδοξίας. Για να αρχίσουν οι Ευρωπαίοι την κουβέντα για το χρέος, θα πρέπει προηγουμένως να έχει τελειώσει η αξιολόγηση, η πρώτη αξιολόγηση αυτού του προγράμματος. Οι προϋποθέσεις που έχει αυτό το πρόγραμμα για επιτυχή αξιολόγηση είναι πάρα πολύ βαριά τα θέματα. Είναι ασφαλιστικό, είναι εργασιακά, είναι αγροτικό. Εάν γίνει επιτυχής η αξιολόγηση, είναι δεσμευμένοι οι Ευρωπαίοι να ανοίξουν την κουβέντα για την ελάφρυνση του χρέους. Ναι. Σε καμία περίπτωση κανένας διεθνής αξιωματούχος δεν χρησιμοποιεί το όρο κούρεμα. Έχουμε τελειώσει και με αυτή την ιστορία. Ελάφρυνση σημαίνει όρη ευνοϊκή για να περπατήσει το χρέος κάπου στις επόμενες δεκαετίες και ο Θεός βοηθός ποιος θα το ξαναβρει μπροστά του. Όταν το βάζουν όμως οι Αμερικανοί κυρίως με αυτόν τον τρόπο... Ανέκαθεν το έβαζαν οι Αμερικανοί και πιέζουν διότι θέλουν σταθερότητα... Θα αναγκαστούμε να... Θέλουν σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προϋποθέσεις και το πώς δεν αφορά τους Αμερικανούς και δεν μπαίνουν εκεί. Σίγουρα, αλλά πάντα τώρα μην μπούμε σε αυτή την ατέρμονα συζήτηση κλπ. Αυτοί το βλέπουν γεωπολιτικά, την κρίσιμη ώρα. Είναι μεγάλο θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να το ανοίξουμε. Υποχωρεί ο Γερμανός και πηγαίνει λέγοντας το πράγμα. Κάποια στιγμή λοιπόν, θα πρέπει να το ανοίξουμε. Βασίλης Τσεγκούρας. Πιστεύει κανείς ότι το θέμα του χρέους και το πώς θα διευθετηθεί το ελληνικό χρέος θα ξεκινήσει ένα μήνα? Εγώ νομίζω ότι έχει κλειδώσει.
Έχει κλειδώσει ο τρόπος. Συμφωνώ απόλυτα με τον Βασίλη. Δηλαδή δεν νομίζω να κάτσουν οι Ευρωπαίοι ή οι Αμερικοί με το Δέλτα Νητάφ και να πούνε τον Οκτώβριο, ελάτε να δούμε τον τρόπο που θα κλειδώσει η διευθύνση του χρέους. Δηλαδή, το αν θα πώς θα μειώσουμε τα επιτόκια ή πού θα πάμε το χρόνο ρήμανση των ελληνικών ομολόγων, θα είναι το 50 όπως είναι τώρα το 57 το τελευταίο ή αν θα το πάει το 75. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεκινήσει η ρημάδα, η συζήτηση. Σε επίσημο επίπεδο εννοείται. Να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος. Γιατί τότε και Ευρωπαίοι και Δουνουτού και εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε για το χρέος. Αυτό πρέπει να κλειδώσουμε. Θέλω να πω με αυτό ότι δηλαδή δεν περιμένουν οι Ευρωπαίοι το ΔΝΤ να ξεκινήσουν τώρα την κουβέντα. Δεν έχουν κάνει την κουβέντα. Απλά περιμένουν από εμάς ως Ελλάδα να τελειώσουμε μια αξιολόγηση, να δουν ότι εμείς προχωράμε βασικές μεταρρυθμίσεις, διότι το ασφαλιστικό, εμείς από το SBC το λέμε συνεχώς αυτό, το ασφαλιστικό κρίνει ακόμα και το χρέος. Από το ασφαλιστικό είχαμε πρόβλημα, έχουμε τις τρύπες, από εκεί δημιουργούσαμε λύματα τόσα χρόνια, από εκεί παίρναμε ένα κομμάτι δανεισμού. Άρα ένα πακέτο, για να κάνουμε τις τρύπες. Το οποίο θα είναι, το δούμε. Μια λυσίδα, είναι μια λυσίδα. Δεν θα τεθεί μετά την αξιολόγηση ή μέσα στην αξιολόγηση. Ναι, θα τεθεί. Αμαλία. Πριν. Εγώ θέλω λίγο να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις. Και τις δημοσκοπήσεις, ναι. Γιατί για το χρέος τα είπαμε τώρα, εντάξει, θα το δούμε αυτό. Πάντως θα το χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσίπρας σίγουρα όσο περνούν οι μέρες αυτό το κομμάτι. Και τελικά ποιος θα αποφασίσει ο λαός να κάτσει στη διαπραγμάτευση για το χρέος. Μας το είχε πει και ο κύριος Νίκος Παπάς, νομίζω, συνέντευξη που είχε πάρει, ότι αυτό θα είναι ένα από το διακύβευμα των εκλογών. Να πω ότι αυτό που εγώ καταλαβαίνω από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας στο επόμενο διάστημα να προσεγγίσει τους αναποφάσεις του και να τους πείσει. Το φαίνεται γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό είναι και πολύ μεγάλο το ποσοστό. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι έχει πάρει το όπλο το κύριο Τσίπρας. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνει και στη ΔΕΘ, να δούμε τι θα πει, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Τώρα κάπου διάβαζα ότι δεν θα μιλήσει μόνο στους παραγωγικούς φορείς. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θα συμβεί. Συνέντευξη. Και βεβαίως την ίδια στιγμή. Μιλάμε για ομιλία την Κυριακή το βράδυ στη ΔΕΘ. Έτσι, ναι, συνέντευξη δεν ξέρουμε. Για τη συνέντευξη αναφέρεται το πρόγραμμα για συνέντευξη. Από εκεί πέρα, βεβαίως, επειδή η συσπήρωση είναι πολύ χαμηλά στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω θα δούμε άλλα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες, ίσως και την επόμενη εβδομάδα. Κάποιος, και το διάβαζε έτσι πολύ ευστόχως, ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν πραγματοποιηθεί πιο διάστημα. Γιατί και άλλα πράγματα. Δηλαδή θα υπάρξουν. Θα πηγαίνουμε στα σπίτια και θα λένε ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τώρα πρέπει να συσπηρωθείς. Λέω απλώς ότι αυτές λένε κάποιοι πολιτικοί αναλυτές ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα γιατί γίνονται σε καλοκαιρινή περίοδο. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι διακοπές. Δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα αφήστε το. Καλοκαιρινή περίοδο στην Ελλάδα είναι τώρα πια πώς πήγαν οι διακοπές φέτος και πώς πήγαν. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, νομίζω ότι είναι πολύ θεαματικό όλο αυτό που κάνει ο κ. Μημαράκης. Έχει συσπηρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και της κεντροδεξιάς παράταξης και το ακούω γενικότερα αυτό. Νομίζω ότι έχει βρει σκληρό αντίπολο ο κ. Τσίπρας. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και θα συντάξει τις επόμενες μέρες. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να πούμε επίσης ότι υπάρχει οι άνθρωποι που ασχολούνται με την επικοινωνία. Δεν βλέπουν ακόμα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα κορυφαία, να έχουν βγει. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ίσως περιμένουν να τελειώσουν οι λίστες την Κυριακή το βράδυ και να δούμε από Δευτέρα. Πάντως, στις περιοχές που είναι ισχυρός ο κύριος Λαφαζάνης, ακριβώς είναι λογικό αυτό, τι είδους αντεπίθεση και ποια πρόσωπα θα αλλά και στα κεντρικά, και στο κεντρικό μεδιακό σύστημα δεν έχουμε δει κορυφαία στελέχη. Ελπίζουμε από Δευτέρα να δούμε, γιατί και αυτά δηλαδή μπορούν να αλλάξουν και το σκηνικό προς τη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Και, για να πάντως με άλλο σύνθημα πάει. Σε κάποιες περιφέρειες, πρωτοδεύτερα από την άτομα που βγήκαν στα ψηφοδέλτια του Ιανουαρίου με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πάει στο κόμμα του κ. Λαφαζάνη. Άρα λοιπόν σε κάποιες περιφέρειες εκεί θα πρέπει να καλύψει το κενό στα γύρω στις Τσίπρας. Παπαδημούλης, Πάπας, Φλαμπουράρης, ο Πάπας κάνει επιλεγμένες. Δηλαδή έχει δώσει δύο τις τελευταίες μέρες. Τη μία δεν έδωσε εδώ, την άλλη στο The Press Project. Πάντως, δεν έχω δει στα κανάλια. Ο Φλαμπουράρης δεν έχει μιλήσει καθόλου. Μου δίνει την ιδέα. Ναι. Ακριβώς μόλις κλείσουν οι λίστες την Κυριακή. Και που θα δούμε την ανάπτυξη των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ στο πεδίο της μάχης. Δηλαδή, πού θα επικεντρωθούν τα κορυφαία στελέχη, σε ποιες περιοχές, εκεί δηλαδή που ενδεχομένως θεωρούν ότι έχουν πρόβλημα, με ποιους ανθρώπους και ποιους θα στείλουν για τη συσπήρωση. Από την άλλη εβδομάδα θα δούμε την ανάπτυξη των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Την άλλη εβδομάδα, από Δευτέρα, πάει όταν κλείσουν οι λίστες. Σύστημα, λέει ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, να δούμε και την αφίσα. Το έχει η αφίσα. Δεν το έχει. Να τη δούμε την αφίσα. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας στο ΕΓΑΛΕΟ, την έχουμε, για να τη δείξουμε, τη φορτώνουμε ωραία. 5η, 3 Σεπτεμβρίου, 20, στην πλατεία του Εσταυρωμένου στο ΕΓΑΛΕΟ και είναι λίγο το δίτετο. Τώρα, εμένα μου έκανε εντύπωση το βλέμμα. Είναι λίγο διαφορετικό. Συνήθως έχουμε δει εκεί να παίρνει ρετούς, χαμόγελα,
Παλιά τώρα θυμάμαι σε μια. θυμάμαι έναν πολύ κοντινό φίλο, ο οποίος δούλευε σε ένα επικοινωνιακό επιτελείο πολιτικού αρχηγού. Είχαν προσπαθήσει να ανοίξουν λίγο και το χαμόγελο με τις γνωστές διαδικασίες, αλλά χάλασε όλο το πρόσωπο. Εδώ είναι πιο φυσικό το Τσίπρα. Το έχουμε να το δούμε. Να το βρούμε. Λοιπόν, λίγο ακόμα, ναι, και κοιτάει κατευθείαν, δηλαδή ακόμα και αυτό έχει τη σημασία του, θα το δείτε, για να μην το περιγράφω εγώ και μετά πείτε και τη γνώμη σας. Το έχω δει εγώ, γι' αυτό. Δείχνει το πρόσωπο καθαρά από το... Αξιοποιεί πλήρως την εικόνα του ο ίδιος στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, εντάξει, όταν είμαστε έτοιμοι, πέστε να το βρούμε. Πείτε κάτι. Λοιπόν. να κάνω εγώ ένα σχόλιο, διότι παρατηρώ συνεχώς τα ποσοστά τα οποία παίρνουν τα κόμματα. Δηλαδή, όταν ένα κόμμα, το κόμμα το οποίο είτε ηγούνταν πριν της χώρας, είτε τώρα, όταν έχει 23-25%, για μένα τι σημαίνει. Και πρέπει να το μεταφράσουν και έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει ακούσει αυτά που θέλει να ακούσει. Για παράδειγμα, λέω εγώ, τι θα γίνει με την ενεργία. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, να πω κάτι άλλο. Πώς θα πάρει αύξηση ο εργαζόμενος. Δεν το ξέρει κανείς. Δεν ξέρει και δεν έχει ακουστεί από κανένα ότι για να πάρει ένας εργαζόμενος αυτή την ώρα αύξηση το μισθό του, θα πρέπει η ενεργία να πέσει το 10%. Όταν είμαστε στο 25, για να πέσει το 10, θα χρειαστούν κάποια χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα χρειαστούν κάποια χρόνια ανάπτυξης. Όταν χάσαμε, για παράδειγμα, 25% με την ύφεση, 25% του ΑΕΠ μας, και χάσαμε 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, δεν χρειαζόμαστε 25% ανάπτυξη για να πάρουμε πάλι 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε 30% ανάπτυξη για να πάρουμε 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια? Είναι 100 δις, για παράδειγμα. Αυτά ο κόσμος δεν τα έχει ακούσει. Δεν έχει ακούσει τι αλλαγές θα κάνει, τι αλλαγές θα γίνουν, εμπράκτως τι αλλαγές θα γίνουν για τη ζωή του, την προσωπική ζωή του εννοώ. Ναι, και έλεγα ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει τη δημοσιότητα το πρόγραμμά της. Δεν έχει. Τώρα λέει συντάσσεται το πρόγραμμα. Την Κυριακή λέει θα ναι, το δώσει. Συντάσσεται το πρόγραμμα για την οικονομία και θα το δώσει την Κυριακή ο κ. Μημαράκης σε όλο το πρόγραμμα το αποκλειστικό της Νέας Δημοκρατίας. Την Κυριακή και την άλλη Κυριακή θα πάει στην Θεσσαλονίκη όπου θα, εκεί θα παρουσιάσει. Επομένως είναι ταχύρυθμα τα φροντιστήρια και τα προγράμματα και τα δύο κομμάτων. Ό,τι κατάλαβε κανείς, κατάλαβε μέσα σε μια εβδομάδα. Ο κόσμος ξέρει ότι υπάρχει ψηφισμένο 1/3 μνημόνιο, 1/3 πακέτο στήριξης. Αυτό το ξέρουν όλοι πολύ καλά. Που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θες και με τον κύριο Καραγούνη εδώ, πρόσωπο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε την αφίσα, γιατί είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι. Κοιτάξτε τώρα, ήταν εδώ, μας κοιτάει. Τι, σ' αρέσει ένα. Μου θυμίζει μια γαλλική αφίσα, αλλά δεν θυμάμαι από πού. Του Μιτεράν, μήπως ήταν. Όχι, δεν θυμάμαι. Το κόνσεπτ δηλαδή είναι γνωστό, είχα, δεν είναι τώρα εγώ για να μην τριγκάρω, μου θυμίζει ένα πολιτικό αρχηγό. Αλλά κάτι μου θυμίζει και δεν θυμάμαι. Στη Γαλλία, αλλά δεν θέλω να πω τώρα. Για να μην λοιπόν, πω ότι μου φέρνει προς Ομπάμα. Προς Ομπάμα φέρνει λίγο, γιατί και ο Ομπάμα στην καμπάνια του κοίταζε κατευθείαν. Ναι, δηλαδή οι φωτογραφίες όλες ήταν τρουάκαρ και ευθεία. Δεν το θυμάμαι, θα θυμίσω. Και δεν πρέπει να είναι ρετουσαρισμένη, γιατί γυαλίζει το μέτωπο. Άμα ήταν ρετουσαρισμένη. Και φαίνονται και τα κιλάκια. Τι? Και τα κοιλάκια φαίνονται. Τα κοιλάκια, τι είναι τα κοιλάκια, πού τα έχεις τα κοιλάκια, το ζύγισες? Όχι, έτσι. Όχι. Φαίνεται στο πρόσωπο. Μπορεί να είναι η τέτοια, η λήψη. Από το μάβουλο μπορεί να είναι. Άστο, μη. Φαίνεται. Όχι, ο Μιχόπουλος που ήταν εδώ εχθές έχει πάρει 15. Άρα γιατί να μην πάρει και ο Πρωθυπουργός, γιατί όλο κάθονται. Είχε την τάση, δε. Και έχει την τάση, ναι. Δεν προκαλεί έκπληξη. Λοιπόν, άλλο σχόλιο. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Να δείξουμε τι έχουμε. Έχουμε τον κύριο Μεϊμαράκη από την Κρήτη. Να το δείξουμε, να το ακούμε και να το σχολιάσουμε, γιατί είναι λίγο... Το ακούσαμε εκεί το σύνθημα. Το έχουμε. Για βάλτε το να το ακούμε. Ακούστε τη σύνθημα. Το έχουμε. Εσείς, αποτελεσματικότερο κράτος, λιγότερους φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει περισσότερους φόρους, μεγαλύτερο κράτος, λιγότερες επενδύσεις. Εμείς φέρνουμε τις επενδύσεις, αυτός διώχνει τις επενδύσεις. Εμείς μειώσαμε τη φορολογία, αυτός αύξησε τη φορολογία. Εμείς είπαμε ότι οι άχρηστοι δεν πρέπει να είναι στο δημόσιο, αυτός τους επανέφερε όλους ξανά στο δημόσιο και τους πληρώνουμε και πάλι με τους φόρους μας οι πολίτες, οι δημιουργικοί κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Δική μας απόφαση επίσης. Είναι σε κάθε νομό, σε κάθε περιφέρεια, να δούμε τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, να εκμεταλλευτούμε θετικά αυτά τα πλεονεκτήματα και να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Πιστεύω ότι η Κρήτη καταρχήν έχει πολλά πλεονεκτήματα. Και πρώτα απ' όλα, το πρώτο πλεονέκτημα είμαστε εμείς οι Κρητικοί, που είμαστε άνθρωποι δημιουργικοί, φιλόξενοι, άνθρωποι που θέλουμε να προσφέρουμε στο αύριο.
Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του κ. Μημαράκη στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε και το σύνθημα. Είπαμε για το σύνθημα, πάμε να τα ακούσουμε. Πάει εκεί, μόλις τον υποδέχονται, για βάλτε τον ήχο από το νιούζι εκείνο. Άστο, κύρα. Είπε ότι Βαγγέλη είσαι σεξι, το άλλο δεν το λέω γιατί είναι, μπορεί να μας πει το ράδιο τηλεοπτικό το τέτοιο. Αλλά ήταν λίγο, το λένε οι κριτικοί, ξέρεις, καμιά φορά. Είναι λίγο γηπεδικό, ήταν λίγο από το γήπεδο. Μετά τις ρακές. Ναι. Μετά από πόλο, είχαμε εκεί περισσότερο. Μήπως εκεί... Νεολαία ήταν, πέντε μου λέει τώρα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε. Πάντως έχει ρεύμα ο κύριος Μημαράκης και στη νεολαία, ε. Έχει. Που τα λέει έτσι. Για να δούμε. Ναι, πάμε να δούμε. Αυτό το αλυτάκος, μπαγασάκος, όλα αυτά σε άκος, φαίνεται αρέσει στην νεολαία. Ναι. Απλά ωραία. Εμείς την αδικούμε την νεολαία. Τι. Γιατί αρέσει, γιατί. Αλυτάκος και. Ναι, αρέσει. Ο Τσίπρας δεν μιλάει έτσι. Όχι, όχι, αλυτάκος και τέτοια δεν λέει. Αλλά μιλάει πιο. Έχει άλλο, όχι. Έχει άλλο στυλ. Ναι. Πιο, ναι. Τέτοια φρασιολογία συνεντεύξει δεν χρησιμοποιεί, όντως. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ από τον Α με τις περιβόητες Θράκες από την Κρήτη. Όπου πας στην Κρήτη, σου δίνουν ρακί, λέει, είναι το καλωσόρισμα. Κάποια στιγμή, αν δεν ήταν μαθημένος, και λέει, τι είπε, το έχουμε να το ακούσουμε. Λέει, θα με πάνε για αλκοτέστ, δεν θα μπορώ να μιλήσω, πάμε να το ακούσουμε. Μέχρι να πάω να μιλήσω, θα έχω γίνει δύο. Διασχίζοντας τους δρόμους των Ανογείων, ο Αλέξης Τσίπρας δεχόταν διαρκώς τα κεράσματα των Ανογιανών. Και επειδή στην Κρήτη κανείς δεν πρέπει να λέει όχι στα κεράσματα, η κάμερα κατέγραψε 7 δίσκους με ρακές και άλλα κεράσματα. Πάρνε με ζει από εκεί, έχω το χάρι. Όχι, εδώ, εδώ, σε αυτό το λόγο δεν υπάρχει. Έχω το χάρι, εδώ, έτσι με το χέρι. Για γεια σας, όρους το χωριό. Να σε καλά, όλα τα καλά. Να σε καλά. Θα πάμε για αλκοτέστο. Ο Αλέξης Τσίπρας συνάντησε και κάποια από τα προσφυγόπουλα που μετά τη διάσωσή τους ανέλαβαν να φιλοξενήσουν στα Νόγια. Σας αρέσουν τα Νόγια? Ναι, σας άρεσε στην Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο. Εδώ έχουν ένα πρόβλημα τα παιδιά, γιατί μαθαίνουν τα Νογιανά τα κριτικά και βγαίνουν εκτός από τα Νόγια και δεν μπορούν να τις καταλάβουν. Μέχρι να έχω πάει, λέει, θα έχω γίνει ντύρλα. Εν τω μεταξύ, εκεί στη... ειδικά σε εκείνα τα μέρη που είναι προς τα πάνω στα Νόγια κλπ. Πρέπει... Δεν γίνεται να μην πάρει όταν είναι μπροστά. Είναι προσβολή. Είναι προσβολή. Ευγενικά. Δεν μπορείς να το πεις. Το είναι αδύνατο. Όχι, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή. Το έχουμε... Εγώ είχα κάνει τότε κάποιες μέρες πολύ παλιά, τώρα δεκαετία του 80, όταν ήταν η μάχη της Κρήτης τότε, Κύρα, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κυβέρνηση. Και είχαμε πάει με την Κική την Αγγελοπούλου και καλύπταμε όλες τις εκδηλώσεις. Και ήμασταν φιλοξενούμενοι σε διάφορα χωριά. ΦΑΕ. Ποιες, φάει, ποιες. Δεν μπορείς να πάρεις σε όλους. Μα δεν γίνεται. Εμένα από αυτό μου θυμίζεις μια σκηνή που δεν θα την ξεχάσω. Μετά το 89 ήταν η πρώτη προεκλογική περίοδος και ο κύριος Μητσοτάκης τότε ως αρχηγός είχε αρχίσει της περίοδου, της, ναι. Στην Κρήτη, mm-hmm. σε αυτό το τεράστιο ταξίδι και πήγε τώρα... Και εγώ δεν έχω πειράκες, αλλά δεν τη θυμάμαι. Βάγιανο μου φαίνεται. Το χωριό, δεν έχει σημασία. Το χωριό. Ναι, το οποίο δεν είχε πατήσει ποτέ ο Μητσοτάκης το πόδι του εκεί. Ναι. Έγινε ολόκληρη σύσκεψη για να πάει σε αυτό το χωριό. Επήγαμε σε αυτό το χωριό. Όλα τα παράθυρα, τα πορτοπαράθυρα και τα πορτόφυλλα ήταν κλειστά. Κλειστά, ναι. Έχουν τους δικούς τους δρόμους εκεί. Δεν ναι. υπήρχε άνθρωπος στον δρόμο. Μάλιστα. Μου το θύμισες, είναι η άλλη πλευρά ναι. της κριτικής συμπεριφοράς. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι περίεργο το νησί. Εντάξει, τώρα πήγε ο ένας, πήγε ο άλλος. Μια χαρά είναι το νησί, γιατί. Όχι, περίεργο στη συμπεριφορά, αυτό και το περίεργο με τη θετική έννοια. Δεν το λέω έτσι, μπράβο. Τέτοιο. Αλλά άμα κάνεις δίαιτα, δεν μπορείς να πας στην Κρήτη πάντως και να είσαι φιλοξενούμενη. Μια χαρά μεσογειακή διατροφή έχουν οι κριτικοί. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα και όταν θα επανέλθουμε, θα βάλουμε λίγο. Μας το έχουν ζητήσει και οι φίλοι τις προηγούμενες μέρες στα θέματα της αγοράς. Ποια αγορά τώρα με τα capital controls. Φέραμε εδώ τον κατάλληλο άνθρωπο, τον πρόεδρο των Προέδρων. Έχει 7 αλλαγές για χαλάρωση το capital controls. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο. Πριν από λίγο, θα το πούμε, θα πούμε αμέσως μετά ποιες είναι. Θα έχουμε μαζί μας και τον Βασίλη τον Κορκίδη. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε την επόμενη ώρα να κάνουμε τη συζήτηση και με τον Βασίλη τον Κορκίδη. Thank you.